Δεν έλαβαν ποτέ επιστροφή από την εφορία, αλλά ούτε τώρα έμελε να πάρουν χρήματα πίσω. Το μήνυμα ή email που δέχτηκαν πολλοί πολίτες δίθεν από την εφορία προερχόταν από απατεώνες, αφού έτσι κι αλλιώ μια επιστροφή φόρου ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή, όπως σχολιάζουν καυστικά. Α, πάντως ρωτούσα. Ρωτούσα στην εφορία τι είναι αυτό. Σας έχει συνηθίσει η εφορία σε επιστροφέ. Ναι. <laughs> ποτέ. Σου. Αψεύτικο. Εντάξει, αν είναι ψεύτικο, πώ θα, θα, το ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Ε, Συνήθω αν σε παίρνουν, ποτέ δεν σε παίρνουν. Γιατί η παλιά που έπαιρνα εγώ επιστροφέ δεν είχα ειδοποιήσει. Εδώ, συγγνώμη, όλη η Ελλάδα κλέβει. Όλη η Ελλάδα. Οι λογιστέ προειδοποιούν ότι πολλά emails και μηνύματα έχουν αποσταλεί το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη από επιτίδιου. Σύμφωνα με το μήνυμα που δέχονται οι πολίτε, δεν μπόρεσε να γίνει επιβεβαίωση στοιχείων για επιστροφή φόρου και για όσου πέσουν στην παγίδα δεν υπάρχει επιστροφή, αφού τα λεφτά του τραπεζικού λογαριασμού κάνουν φτερά. Ε, φυσικά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Και εκεί, αν πατήσουν την υπερσύνδεση στο σύνδεσμο που έχει το mail ή το μήνυμα το οποίο δέχονται, υπάρχει κίνδυνο να ενεργοποιηθεί ένα παράνομο λογισμικό και στη συνέχεια αυτή η επιτίδη να επισέλθουν στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου. Για κάθε τέτοιο τύπου email να επικοινωνούν με τον φοροτεχνικό του, να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τη επιστροφή πριν πατήσουν οποιοδήποτε μπάνερ, πριν κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια. Α, ζητάνε και κωδικού. τότε δεν φταίει αυτό. Φταίει αυτό που τα δώσει του κωδικού. Ένα ακόμα μήνυμα απαταιώνων προέρχεται δίθεν από τα ΕΛΤΑ. Όπω αναφέρεται, λόγω έλλειψης στοιχείων η παράδοση καθυστέρησε. Το δέμα θα αποθηκευτεί και υπάρχει χρέωση για κάθε μέρα αποθήκευση 2,84 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση ούτε δέμα υπάρχει ούτε οικονομική επιβάρυνση. Και σε κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση δεν δίδονται κωδικοί banking ούτε IBAN και αυτό γιατί, γιατί οι λογιστέ έχουν δηλώσει τα IBAN των πολιτών στην πλατφόρμα της ΑΔ και αυτό είναι αρκετό χρυσός παραμένει ο κανόνας ότι δεν αποκαλύπτουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς.